έσοδα που τα προηγούμενα χρόνια έχασαν από τετραγωνικά για τα οποία δεν καταβάλλονταν τέλη από τους ιδιοκτήτες. Θα εισπράξουν οι Δήμοι Χανίων και Ηρακλείου με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διόρθωσης που είναι σε εξέλιξη. Οι δύο Δήμοι της Κρήτης περιλαμβάνονται στη λίστα με τα περισσότερα δήλωτα τετραγωνικά. Τα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διαδικασία της διόρθωσης μέσα από την ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας είναι αποκαλυπτικά. Τα τετραγωνικά τα οποία έχουν δηλωθεί είναι περισσότερα των 450.000. Είμαστε από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα στη διόρθωση τετραγωνικών. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι ο Δήμος Χανίων μαζί με το Δήμο Ηρακλείου έχουν διορθώσει τετραγωνικών οι οποίες ήταν πριν κάποιες ημέρες πάνω από 1 εκατομμύριο, δείχνοντας αυτή την προσπάθεια του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και τη δική μας διάθεση προκειμένου να καλυφθούν οι όποιες αυτές διαφορές στις δηλώσεις υπάρχουν. Ενδεικτικό του ύψους των αδήλωτων τετραγωνικών είναι ότι μετά τη διαδικασία της διόρθωσης στα Χανιά τα τετραγωνικά αυξήθηκαν κατά 40% και στο Ηράκλειο κατά 43%. Σίγουρα για τους Δήμους και τα έσοδά τους η διαδικασία αυτή θα έχει ως συνέπεια να έχουν σημαντικές αλλαγές στα έσοδα που προκύπτουν από τα τέλη. Δεν μπορούμε να μιλάμε και να ποσοτικοποιήσουμε αυτές τις διαφορές, όμως αυτό θα μπορέσει να κάνει έναν διαφορετικό προγραμματισμό και σίγουρα η διαχείριση αυτών των τελών, καθώς είναι ανταποδοτικά, τα έσοδα αυτά θα επιστρέψουν κάθε μορφής προς τους δημότες μας. Δεδομένου ότι σε αυτές τις επιφάνειες, οι οποίες για πρώτη φορά θα αποκαλυφθούν στα αρχεία των Δήμων και του ΔΔΕ, θα επιβληθούν αναδρομικά δημοτικά τέλη, δημοτικοί φόροι και τέλη ακίνητης περιουσίας από 1η-1η του 2020 και μετά, το ετήσιο έσοδο που θα προκύψει για τους Δήμους αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Δίνεται η δυνατότητα στους δημότες μας να μπορέσουν να ετηθούν τη διόρθωση τετραγωνικών και με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο infoesoda@papakihania.gr έχοντας προσάψει ένα ε9 και τα τηλέφωνα επικοινωνίας προκειμένου να μπορέσουν οι υπάλληλοι του Δήμου μας να επικοινωνήσουν μαζί τους για περισσότερες λεπτομέρειες. Η προθεσμία για τη διόρθωση των αδήλωτων τετραγωνικών λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου.